Δεν πολύ για την Εσμύρνη και την Άγκυρα. Αν δεν μου τη δώσει το κέντρο, δεν παίρνω. Έχει πρόθυμου προέδρου κομμάτων, τα στελέχη του, ο κύριο Φίλη, ναι, ο κύριο Κατρούγκαλο, ο κύριο Βενιζέλο, ο πνευματικό πατέρα του κυρίου Τάδε, προέδρου του Πασόκ, του κύριου Ανδρουλάκη, που ευτυχώ παραδείχθηκε μετά από κάνα δύο χρόνια από την Ευρωβουλή. Αλλά και η κυρία Παγκογιάννη, και ο κύριο Δένδια, και ο κύριο Βορύδη, και ο κύριο Συρήπο, τρία κόμματα, έτσι σα λέω, ναι, έχουν λίγη άποψη. Δεν είναι ταμπού να κάνουμε, συνεργάτε του τρόπου. Δεν είναι ταμπού να λέμε ότι έχει δικαιώματα στο Αιγαίο η Τουρκία. Ακούστε τώρα. Έχει δικαίωμα για να απελευθερώσουμε το Αιγαίο. Χάθηκαν άνθρωποι. Θυσιάστηκαν μάνε, παιδιά. Και έχετε κυρία Παγκογιάννη. Λε και ρεκτήμα του σπιτιού τη. Και οι υπόλοιποι αυτοί οι υπουργίσκοι που παίρνουν εντολέ από του δυτικού γιατί θέλουν να σφίξουν την Τουρκία και να τη σύρουν πίσω στη Δύση πάλι. Να φύγει από τη σφαίρα επιρροή Ρωσία. Η Τουρκία η οποία κερδίζει και από την Ρωσία και από τη Δύση, αν λοιπόν την φέρουμε προς τα δώσου λέει, να δώσουμε και τις εκμετάλλευση στο Αιγαίο, να δώσουμε και αυστοτικοποίηση στα νησιά, να δώσουμε και το Καστελόριζο και νότιο σε αυτήν. Έκανε και μειωμένη επίρρεια οι εγκληματίες της Νέας Δημοκρατίας. Μειωμένη επίρρεια παγκοσμίως δεν υπάρχει σε ΑΟΣ. Και το έκανε η Νέα Δημοκρατία και μέφονται εμένα και την ελληνική λύση που δεν θέλουμε μπουγάτσα την ΑΟΣ και λένε ψευδώς ότι η ελληνική λύση δεν ψήφισε λέει την ΑΟΣ. Ποια ΑΟΣ? Σαν να λέμε, αγαπητέ κύριε Καψαβέλη, κύριε Απαγιακόπουλε και κύριε Καλασιά, ότι έχουμε ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικών μέτρων και χαρίζουμε τα 500 μέτρα στο γείτονά μας. Και μετά το υπογράψω εγώ αυτό. Σοβαρά μιλάμε τώρα, μου 500. Ποια είναι η λογική τους? Γι' αυτό σας λέω, είναι οριζόντια διαπερνάει αυτή η λογική. Θα συγκυβερνήσουν. Ήδη συγκυβερνούν, το έχω πει χίλιες φορές. Ήδη συγκυβερνούν, τέλος. Ό,τι και να μου πείτε. Δεν τους νοιάζει. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, ειδικά η να βγει μια ελληνική πατριωτική κυβέρνηση που αγαπάει την πατρίδα. Μια πατρίδα την οποία την ξεχάσαμε όλοι μας. Τη θεωρούμε χώρα ή χώρο. Αυτή η γη δεν είναι ούτε χώρος ούτε χώρα. Είναι πατρίδα. Είναι Ελλάδα. Για την δική μας Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε πολλά, κύριε Καλασιά. Αυτοί δεν νιώθουν την Ελλάδα ως δική τους Ελλάδα. Διότι έχουν ένα γάγι, το έχω ζητήσει τον κύριο Παπαγιακόπουλο πολλές φορές. Και με τον Βασίλη τον Βιλιάρδο, τον εξαίρετο οικονομολόγο. Έχουν αναγκάσει για τη διαχείριση του πλούτου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε μπίζνα. Αντί τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να έρχονται και να μπαίνουν πραγματικά σε παραγωγικές επενδύσεις, μπαίνουν σε αεριτζίδικες των πολιτών τους. Και πείτε μου εσείς τώρα, ζητήσαμε τον κύριο Βιλιάρδο, τον Βασίλη τον Βιλιάρδο, είναι από τους καλύτερους οικονομολόγους, το υπογραμμίζω αυτό που σας λέω. Και μου είπε ότι περίπου 6 δισεκατομμύρια ευρώ κουρεύτηκαν δάνεια περίπου 50 με 70 ολιγαρχών. Ακούστε τώρα. Πόσο? 6 δις. Έχουν κουρευτεί. 90%. Και δεν κουρεύουν το σπίτι του Μπεροκαματιάρη που χρωστάει 50-100 χιλιάρικα, έχει πληρώσει 40, δεν μπορεί να πληρώσει τα άλλα 30 που είναι τόκι και δεν ξέρω τι άλλο, και το κουρεύουν. Τώρα αυτή είναι σοβαρή πολιτική. Ο σφιοκάμπτας είναι ευλίγιστη και εύκαμπτη στις εντολές των ολιγαρχών. Το λέω έτσι ομά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλα, χρυσό. Που είναι σε καναλάρχε όμω, κύριε Βερόπουλο. Ο λιγάρι το λέω εγώ, ο καναλάρχη τι είναι, δεν είναι μαζί. Ακούστε, υπάρχει καναλάρχη που δεν έχει άλλε μπρισμέ. Δεν μπορεί με την Ελέου, δεν ξαναμπάω πλοία, πείτε μου ένα καναλάρχη. Ένα καναλάρχη στην Ελλάδα που δεν έχει πλοία με εμπόρια πετρελαίου. Όντω δεν υπάρχει κανένα. Λοιπόν, τι να σα πω, γι' αυτό και οι ομάδε. Μερικέ μου και ομάδε. Είναι η ομάδα. Τώρα που η μάζα για να πιέζουν. Που είμαστε στην οικονομία, να ρωτήσω το εξή. Μέχρι στιγμή το κράτος μας δεν έχει μία παραγωγική μεγάλη βιομηχανία. Την έχουν πουλήσει. Η τελευταία ήταν η Λάρκος με 500 εκατομμύρια. Λάρα. Αυτά θα μπορέσουν να γίνουν μία αποκατάσταση με μία κυβέρνηση πατριωτική. Κύριε Καλασιά, στην παγκόσμια οικονομία, έτσι να το πω, αλλά και γενικά στην οικονομία την ελεύθερη, όταν έχεις λεφτά αγοράζεις τα πάντα. Εάν είχαμε πραγματικά οργανωμένο σχέδιο, συγκροτημένο χώρα, θα μπορούσαμε να κάνουμε επαναγορά. Δεν στο δικά στο δικαίωμα. Στο χρηματιστήριο δεν είπε στι εταιρείε. Λέω τώρα εγώ. Μια κυβέρνηση ελληνική μπορεί να δώσει εντολή να γίνει παρακατοποίηση συγκεκριμένων, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένων υποδομών, όπω ο Κωνσταντίνο Καραμαλή ο Α έκανε και όπω είχε μιλήσει, αλλά δεν πρόκαμε, ο Κώστα Καραμαλή ο Β. Θα επανιδρύσουμε το κράτο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αλλά με δουλειά θέλει κόπο, κύριε Καλασιά. Δεν γίνεται να περιμένεις να καρπείς το δέντρο σπίτι σου αραχτός. Πρώτα οργώνεις, ρεζάρεις, παίρνεις, ποτίζεις, κλαδεύεις, βγαίνει το μπουμπούκι, αργότερα το άνθος και βγαίνει ο καρπός.
Έτσι λειτουργεί. Θέλει δουλειά δηλαδή, μόχθο. Τέρμα η πλακίτσα. Αλλά έχουμε να εκμαυλήσει τον Έλληνα. Πετάνε τώρα 200 ευρώ, 300 ευρώ. Προσλήψεις. Αν πάρτε αυτό, πάρτε εκεί 40.000 άνθρωποι δουλεύουν, παραλαμβάνω, παραστατικά στη χώρα αυτή. Αυτοί που να πουληθούν όλοι. Ανεξάρτητες αρχές, γραμματείς, υπουργείων, διοικητές, δισεκατομμύρια ευρώ σας λέω. Ξέρετε πόσο παίρνουν μόνο στις ανεξάρτητες αρχές, το έχω πει και έχουν ζαλιστεί όλοι. Η μισθή και το κόστος για να υπάρχουν περίπου 35 ανεξάρτητες αρχές και 2.300 υπάλληλοι είναι ένα δις. Για 2.300 νοματέους, ένα δις πληρώνουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ναι. Ένα δις μισθή, 7.000, 8.000, 10.000 ευρώ, αυτά κομμένα. Δεν χρειαζόμαστε ανεξάρτητες αρχές. Όχι, δεν απαραίτητες. Έχουμε κυβέρνηση. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι παρακρατικοί κυβερνητικοί μηχανισμοί. Τι κάνουν, φέρνουν τον κολλητό στο καψαμπέδι, λέω εγώ τώρα, η κυβέρνηση. Μάλλον αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας. Δεν χρειάζεται, το Σύνταγμα μας λέει 5. 6, 34, 35, 36, 37 γίνανε τώρα. Περισσότερες αρχές. Σε όλη την Ευρώπη. 5 το Σύνταγμα, κύριε Καψαμπέδι. 5 χρειάζονται. 5 κράτατες, αλλά να είναι ανεξάρτητες. Αν έχουν και όρια, ξέρετε ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά. Το μεγαλύτερο σκανδαλιάρι να βάλεις πρόεδρος μιας αρχής, απατεώνα ρε παιδί μου, σου λέει απατεώνας. Δεν μπορεί να διώκεται ποινικά. Έχει τα καταγγελία, έχει τα δίωκτο. Μπορεί να κλέψει, να ρημάξει, να σκοτώσει, να κλέψει το δημόσιο πλούτο. Δεν έχει πειθαρχικό έλεγχο. Το ΕΣΥΡΟΥ π.χ. Το συγγνώμη τώρα, εντάξει, δεν ελέγχεται επιθετικά από κανένα. Αποφασίζει παράνομα ο Χ. Βελόπουλος, πρόεδρος του ΕΣΥΡΟΥ, πηγαίνει ο Καψαμπέλης ώστε κερδίσει την υπόθεση, αλλά δεν μπορεί να του κάνει αγωγή για κακοδικία, τίποτα, στο απερόβλητο. Δεν μπορεί να τον πειράξει κανένας. Όταν λέω κανένας, κανένας. Και αυτή είναι 37, ενώ έχουμε 5. Απόλυση όλων των τροχτικών, τέλος. Τα λεφτά αυτά θα πάνε στον ελληνικό λαό, ένα δις το χρόνο. Αν επένδυα εγώ ένα δις το χρόνο στον πρωτογενή τομέα, ένα δις. Το δεύτερο χρόνο θα είχα 14 δις. 7 δις. Το δεύτερο 14 δις. Και είναι γεωμετρική η πρόοδος. Γιατί ένα δίνεις, 7 παίρνεις. Αλλά μιλάμε για νοήτους. Φτιάξα μια πόλη 5 εκατομμυρίων. Εγώ το όνειρό μου είναι να φύγει από την Αθήνα τα 2,5 εκατομμύρια των Ελλήνων και να πάει στην επαρχία. Αυτό είναι εφικτό, κύριε Βελόπουλο. Είναι. Δώσε κίνητο σε ένα νεαρό ζευγάρι τώρα. Σε ένα ζευγάρι. Με τα πολεμικά είναι αυτό, κύριε Βελόπουλο, έτσι. Μην το παραγνωρίζω. Το 56 η αρχή. Στο έγκλημα τη αντιπαροχή. Στο έγκλημα τη αντιπαροχή. Εσύ είπα, δεν κοροϊδεύω κανένα. Το έγκλημα τη αντιπαροχή. Και μετά το έγκλημα των προβλήματων στο δημόσιο τομέα. Από τον Ανδρέα Παπαδρέου. Έτσι κάνανε στρατού. Οι δύο μεγάλοι πόλοι ιδεολογικοί στη χώρα μα, η κεντροαριστερά και η κεντροδεξιά, πώ έκανε του πρετοριανού και του λεγεωνάριου του, είτε με το διορισμό, είτε με τα εισοδηματίε. Εισοδηματίε λέει ο άλλο. Είχε ένα οικόπεδο κάπου στο κέντρο, ένα διόραφο σπίτι παλιό, το κρέμιζε κάπου πολυκατοικία, έπαιρνε 5 διαμέσματα. Έτσι γίνεται πολύ. Ναι. Αυτό ήταν το έγκλημα. Αντί να κρατήσουμε την πόλη, την Αθήνα με το κέντρο τη, τη Θεσσαλονίκη με το κέντρο τη, εμεί 4 πολυκατοικίε. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή, λέει σε ένα ζευγάρι, σου δίνω 500 ευρώ ταμείο ενεργεία. Όχι, δεν σου δίνω 500 ευρώ. Να πάρει 1.200 ευρώ, εσύ γυναίκα σε όλα 1.000 και θα πάρει στο χωριό να μείνετε. Να σου δώσει ένα άτομο δάνειο, να πάρει ένα χωράφι, άτοκο. Δεν πληρώνω στόκο. 30 χρόνια μετά πλήρωσε το. Για κάθε παιδί που θα μου κάνει, θα σου δίνω και επίδομα, κανονικό επίδομα. Στα 2 παιδιά και άλλο επίδομα και από τα 3 παιδιά και πάνω δεν παίρνει φόρο. Ούτε 1 ευρώ. Ό,τι βγάλει δεν μου ενδιαφέρει. Να μου γεννήσει Έλληνε θέλω. Γέννησε Ελληνόπουλο, αυτό θέλω εγώ. Αυτό που έκανε ο Ορμπάν. Αυτό που πάει να κάνει τώρα η Μελώνη. Γιατί κάνει και καλά πράγματα η κυρία. Μπορεί κάποια διαφωνή δουλεύει μαζί τη και εγώ διαφωνώ σε πολλά μαζί τη. Αλλά κάνει κάποια πράγματα για να σώσει την παρτίδα στην Ελλάδα. Μάλιστα, έλα Χρήστο για να κλείσουμε. Παρτίδα στην Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, γιατί ακόμα καταδίωχτη είναι η Ιταλία.